Ναι, πολύ μου άργησε, έτσι. Λοιπόν, εισαγωγή τώρα. Α, εισαγωγικό, το εισαγωγικό βίντεο του ανέβα πρώτο πυλών. Το συγκεκριμένο βίντεο το έχω μεταφράσει και στο κανάλι YouTube, το δικό μου κανάλι. Ο Χάμιλνταρ, ο πατέρας του Ανίβα, όταν ο Ανίβας τον παρακάλαγε να λάβει μέρος της μάχης του, τον είχε βάλει να οργιστεί μπροστά στους θεούς ότι θα είναι για πάντα ένας εχθρός της Ρώμης. Those that didn't greet the dirt with open arms, we sent to serve Nepsis in the waters of the Agathis. The Mediterranean is undoubtedly ours, not yours. You gifted us whatever scraps of it you held when you and your mercenaries scurried back to your barbaric fishing village. And I am sent here to ask you to decide between peace and open conflict, as if you truly have a choice. I choose war. Ο δεύτερος καρχιδυνακός πόλεμος. We are the great survivors. Despite the devastation of Sicily through years of war, our city has prospered as an ally of Rome. However, that alliance should persist only whilst it serves our benefit. Whilst Rome and Carthage are once again preoccupied with each other, Syracuse will carve out its own space in the world. With little room to maneuver, we must choose our allies carefully. Continuing our alliance with Rome would allow us to focus on North Africa and the gains to be made there. Switching sides, however, would free Syracuse to capture territory on Sicily and the Italian mainland. Carthage would no doubt be very interested in an ally so close to Roman territory. The stakes could not be higher. And it is time for Syracuse to place a bet. Αν κάνω μια φορά παίρνω... ναι, εντάξει, επειδή το παιχνίδι δεν εμφανίζεται ελληνικά στο Twitch, γενικά σε όλο το ROM 2, διότι δεν αναγνωρίζει την ελληνική γραμματοσυρά, που αν την αναγνώριζε στα ελληνικά, θα είχαμε μεταφράσει το παιχνίδι ήδη. Αυτό είναι και από κάτω από το βίντεο μου. Κάτω έχω μια αίτηση που έχουμε κάνει σαν το Ταργορχελάς για να πάρουμε τη βοήθεια και τα εργαλεία από την Creative Assemblies ώστε να μεταφράσουμε ή να μας μεταφράσουν το παιχνίδι. Λοιπόν, κάποια φορά μπορεί να πω καμιά ιστορική παραλαπίπα. Θα είναι καλό να με βοηθήσετε και να με κατευθύνετε στο σωστό δρόμο. Αν δεν κάνω λάθος, έστερα το τέλος του πρώτου καρχιδυνακού πολέμου, καθώς οι Σιρακούσες είχαν αλλάξει πολλές φορές πλευρό συμμάχου ή με την Καρχιδόνα ή με τη Ρώμη, βρισκόμαστε σε μια περίοδο που, αφού είχαν μια σύντομη συμμαχία με την Καρχιδόνα, καταλήξανε στην πλευρά των Ρωμαίων. Και εκείνη την περίοδο, είμαστε σε αυτή την περίοδο που πήραν την πλευρά των Ρωμαίων. Και μπορούμε να θέλουμε τώρα στο παιχνίδι, εγώ θα προτιμήσω να είμαι αντίπαλος στο Ρωμαίο σε αυτό το παιχνίδι, προτιμώ την Καρχιδόνα, θα κοιτάξω να διαλέξω να αλλάξω πλευρό και να πάω με το μέρος της Καρχιδόνας. Πες μου, Αρχιμήδης αυτός. Από το Λεμαίος λέει. Λέμε τώρα. Λοιπόν, αυτός είναι ο χάρτης... Έλα, βοήθα, ωραία. Αυτός είναι ο χάρτης του Ανίβα Πρωτοπυλών. Τέσσερις περιοχές στην Αφρική, όλη η Ισπανική Χερσόνησο. Α, πολύ λίγες. Μονάχα οι παραλιακές πλευρές της Γαλλίας βλέπω εδώ είναι διαθέσιμες. Όλη η Ιταλία εννοείται και η Σικελία. Η Σικελία έχει
Από σκεπές να έχει τρεις περιοχές. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε πρώτα για έρευνες. Όχι, μετά πάμε για έρευνες. Όταν θα φτιάξουμε. Πάμε για πολεμικά πλοία, τα χρειαζόμαστε. Κανονικά έχουμε το ελληνιστικό δέντρο κτηρίων. Ναι, χολοσίδερος μπάραξ, τα σχετικά. Μελιτέρι, ωραία. Όχι εδώ. Μπερδευόμαστε. Ελίστικ. Μελιτέρι. Σιρακούσες. Πού είναι Σιρακούσες? Δεν τους έχουν σωματώσει. Δεν τους έχουν σωματώσει. Δυστυχώς η κυκλοπαίδια δεν είναι σωματωμένη. Αλλά για να βλέπω χολοσίδερος μπάραξ. Καλησπέρα Μάνο, καλησπέρα παλικάρι μου. Επειδή μπήκε λίγο νωρίτερα το DLC, είπα να ξεκινήσω λίγο νωρίτερα το stream. Ήρθες μια τσιγαράκι. Λοιπόν, γενικά θα είναι δύσκολο το καπέρνι της Σαρακούσης, διότι αν μου επιτεθούν και οι δύο, και η Ρώμη και η Καρχιδόνα, θα έχω μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό θα κοιτάξω να φτιάξω μια καλή άμυνα πρώτα, πριν βγω παρά έξω. Λοιπόν, ας ενισχύσουμε λίγο την οικονομία εδώ. Έχουμε... Ρώμη, ε. Κάτσε να φτιάξουμε λίγο συμμάχους πρώτα. Η Ρώμη είναι defensive ally. Καρκιδόνα εχθροί. Μάλιστα, η Καρχιδόνα δεν γουστάρει ούτε η Μασσαλία, ούτε τη Ρώμη εννοείται, και Emporium. Emporium είναι. Emporium. Μάλιστα, δίπλα από τη Μασσαλία. Αυτό που θέλω να κάνω θα με δυσκολέψει και στο Legendary θα φάω τσουτσού. Άμα πάω κάτι φιάνει για τη Ρώμη, εχθρός με τη Ρώμη. Τι να κάνω, λέτε. Να συνεχίσω σύμμαχος της Ρώμης ή να πάω για Καρχιδόνα. Μην επιτεθώ στη Ρώμη. Αναβάθμιση. Καλά, δεν μπορούσαν να το αναβαθίσουν. Τέλος πάντων. Καταπέλτης. Τετρίρης. Θες. Τα χρειαστούμε αυτά. Μόνο σε καλό θα μου βγει. Έλα. Να μου κάνεις νούμερα τώρα. Βάλ το και αυτό. Ποτέ δεν ξέρεις. Χρειαστώ λεφτά. Λεφτά έχουμε. Τι άλλο μπορούμε να χτίσουμε εδώ. Πολιτισμικό. Πολιτισμικό. Εδώ. Αυτό. Τι να κάνω τώρα, να πάω κατευθείαν. Εδώ τα εδάφη θα έχει μονάχα ή... Ανοίγω... Διπλή κατεύθυνση. Θα κουράσω το... Τους ναύτες μου και καλά δεν θα μπορούσαν να πολεμήσουν σε αυτή την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Θέλω να πιάσω τα παρέλα της Αφρικής, να δω μήπως έχουμε εκτός από Καρχιδόνα κανένα άλλο κράτος εδώ πέρα για να επεκταθώ σιγά σιγά. Δεν έχουμε άλλο ναυτικό. Το λιμάνι, α, το εδώ είναι. Λοιπόν, αυτό. Αλλά κάτσε εδώ τώρα προς το παρόν. Για να ανέβει η δημόσια τάξη. Μειώθηκε η δημόσια τάξη. Πάμε καλά, δεν δουλεύει. Έχουμε θρησκευτικό, δεν έχουμε. Να δεν ανεβάζει όμως το... Πρέπει να φτιάξω... Εδώ... Αυτό... Ωπα, αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Βάλ' το εδώ πέρα. Αυτό είναι καλό. Πάρε αυτός εδώ. Δεν βιάστηκα. Τέλος πάντων, ας να θέλω να ρεφάζει τα δημόσια τάξη και τα χρήματα από την κουλτούρα, γιατί έχουμε πόνους σαν... Ναι, μάλλον αυτό είναι... Πρώτα θα φτιάξουν να στήσω ότι...
Το κράτος. Απλά στην αρχή είναι καλό. Εντάξει, επειδή είναι ο χάρτης πιο σύντομος αυτός ο χάρτης, δεν έχουμε και πολλά κράτη για να διαλέξουμε και διαφορετικά, να έχουμε και διαφορετικούς αποδέκτες. Τώρα με τη Ρώμη δεν θέλω να κάνω εμπορική συμφωνία. Θέλω να πάρω το μέρος Καρχιδόνας. Τέλος πάντων, στον επόμενο γύρο και θα δούμε. Έρευνες. Θα πάμε για φιλοσοφία. Έχουμε τα βασικά. Όχι. Πάλι εδώ. Ω Χριστέ μου, τον έβγαλα έξω. Έλεος ρε, ευτυχώς που μου τύπησε 10 τσικά. Πάμε, το πιστεύω. Τι μαλακίες κάνω ρε. Μα λέει και εγώ, γιατί μειώθηκε αφού υποθέτει πως τον έβαλα μέσα. Δεν πήγα, κοιμήθηκε ένα μισάωρο και φαίνεται ακόμα να έχω ξυπνήσει. There is much to value in the goods that you Ωραίες, purchase. βλέπουμε τώρα. Will you not send them Οι into Ρωμαίοι Greece? ζητάνε εμπορική συμφωνία και με πληρώνουν για πάνω. Αν δεν μπορεί να πάρω το μέρος της Ρώμης, δεν πειράζει. Θα δούμε. Όταν θα παίξω το καμπέιν με την Καρχιδόνα, τότε θα αθαρίσω τη Ρώμη. Οι Μπόοι επιτέθηκαν στους Ρωμαίους με μεγάλο μειονέκτημα στις δυνάμεις. Ωραίο το νέο μενού που έχουν εμφανίσει. Με πολλούς συμμάχους οι Ρώμη. Τέλος πάντων, εντάξει. Βαρβαρική φυλή είναι. Εντερούσα τον Οβάλα. Ωραία. Μαλάκι και δεν το ανέλησε κιόλας. Δεν έκατσα το αναλύσω. Μήπως μπάγκαρε, λέω και εγώ. Εντάξει, λέω θα ήταν μπάγκαρε, λέω θα φτιάξω τον επόμενο γύρο. Τώρα πώς το κλίκαρα εγώ και αντί να το βάλω μέσα, να έβγαλα έξω. Τέλος πάντων. Ψήσω να χτυπήσω ένα τσιγαράκι στα γρήγορα. Ναι. Ο καλύτερος γιατί η Καρκιδόνα, ναι. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Στο σημερινό stream, σε αυτό το stream που κάνω τώρα, θα παίζω την στο Legendary επίπεδο το. Πού να σου κάει ο κόλος. Παίζω στο Legendary επίπεδο το. Τις Σιρακούσες στο νέο πακέτο DLC Ουρανίας Πρωτοπυλών. Λοιπόν. Βασικά, παιδιά, εγώ δεν βάζω ποτέ mods, επειδή κάποιοι θα μου το έχουν ξαναπεί. Γιατί δεν έχω ξαναπέξει με τις Σιρακούσες στο κανονικό χαρτί εκστρατείας. Με mod. Παιδιά, δεν παίζω ποτέ με mods. Τα μόνα mods που βάζω είναι τα mods που έχουν φτιάξει τα παιδιά του Total War Hellas και περιέχουν μονάδες για τα ελληνικά κράτη. Δεν θα κάτσω να κάνω πειράματα εγώ με τη δημοτική κυκλοφορία. Λοιπόν, τι έκανα τώρα, πήγα που να είναι. Συνέχισα κάτω το ναυτικό. Θα δούμε στα παράλια τι κυκλοφορεί εδώ. Εδώ έχουμε. Συνεδρίσαμε Λιβύη. Λιβύη. Λιβύη είναι ουδέτερη απέναντί μου. Πω, θα ξεκινήσω με τα εδάφη της Λιβύης εγώ. Ναι. Λοιπόν. Εκπαίδευση και μείωση στο κόστος συντήρησης με τον ήρωα. Συγκεκριμένος ήρωας, λάθος. Τέλος πάντων, θα το βγάλω μετά έξω. Θα ανεβάσω λίγο την εμπειρία του στρατού με τον ήρωα μέσα. Μετά θα βάλω το κατάσκοπο, διότι δίνει bonus, μειώνει το κόστος συντήρησης των μονάδων. Και άμα χρειάζεται, θα το βγάζω και έξω από το στρατό. Κάτσε εδώ εσύ. Πάρε εμπειρία. Σε κάτσε εδώ. Κάτω έξω. Λοιπόν, έχουμε πρώτη γραμμή, έχουμε πρώτη γραμμή, έχουμε υποστήριξη.
Έχουν καθόλου φάλακα. Όχι, ναι, δεν έχουν καθόλου φάλακα. Ταράντο επικό, καθόλου επικό. Άσε αυτό το θέλουμε. Μια φάλακα. Άλλο μία, δύο, άλλο δύο. Ναι, σωστά. Αυτός είναι ο πρώτος μας στρατός που θα πάει κάτω. Η Λιβύη δεν έχει ενδιαφέρον κάποιο άλλο κράτος. Η Λιβύη φαίνεται δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την Καρχιδόνα. Λοιπόν, πάσαμε τα γύρω. Κάτι άλλο, για να βγει και κανιά μαλακία και την πατήσουμε. Τι έχουμε κοντά μας, έχουμε Σαμνίτες. Πάνω, έχουμε ένα Creation Pact, ωραία. Στον επόμενο γύρο φεύγω για κάτω, φεύγω για την Αφρική. Ματία. Μόνο δύο ρε γάμο, τι θα έχω θέμα εδώ. Έχω μεγάλο θέμα. Καλοκαίρι, φαγητό πρέπει να ανεβάσω. Πάμε. Ο Ευγενής ανέβηκε επίπεδο, τον είχα βάλει σε στάση προστασίας από agents, από πράκτορες που κάνουν κινήσεις με authority. Είχε ανεβάσει και μέχρι στιγμής όσο τον έχω τσακίνητο ανεβάζει το επίπεδο των φόρων στην περιοχή, στην επαρχία στην οποία βρίσκεται. Λοιπόν, τώρα αυτός θα φύγει και θα πάει εδώ. Αυτός θα φύγει στα γρήγορα, θα πάει κάτω στην Αφρική. Εσείς θα κάνετε τους πειρατές για να βγάλουμε λεφτά, να μειώσουμε το κόστος συντήρησης. Αυτή τη στιγμή έβαλα το ναυτικό μου εδώ σε στάση λαιλασίας. Γίνονται κάτι σαν πειρατές σε αυτό το κόμβο της θάλασσας. Και οδήποτε κράτος έχει αυτά τα νερά ή μοιράζει αυτά τα νερά, μειώνεται το εμπόριό του και το παίρνω εγώ. Σε μένα τα θετικά είναι ότι μειώνεται το κόστος συντήρησης μονάδας που έχω εδώ πέρα. Ανεβαίνει το ηθικό. Ηθικό ανεβαίνει το ηθικό. Εντάξει, και μειώνεται η ταχύτητα με τα οποία κυκλοφορώ. Επίτωση στα δίνω στρατός εδώ. Εσύ θα πας εδώ. Εκπαίδευση. Α, δεν το πήρα αυτό μαζί μου, τέλος πάντων. Τι λέω μόλι. Άμυνα. Ας τα δω να έχουμε. Εδώ. Στο χθεσινό patch, το οποίο ήταν εισαγωγή για το σημερινό μεγάλο update, μειώθηκε η ζημιά που κάνουν οι ακουντιστές, όλοι οι ακουντιστές. Χρειαζόταν, γιατί εντάξει, πέραν όλοι οι ακουντιστές στις πίσω γραμμές και θερίζανε. Όχι, όχι, ας εδώ για άμυνα, που δεν νομίζω να μου επιτεθεί κανένας, αλλά τέλος πάντων. Ας το πως είσαι. Authority. Authority, ναι. Cunning. Να ανέβει η πονηριά του κατασκόπου. Δεν μου έχει μείνει κανένα έτσι. Όχι, δεν μου έχει μείνει κανένα ειδικό. Τίποτα. Ερεύνα στο επόμενο επίπεδο. Τώρα σε δύο με το πολύ τρεις γύρους θα δούμε την πρώτη μάχη. Ο ήρωας ανέβηκε επίπεδο, ωραία. Στρατολογίες γίνανε, ο ήρωας ανέβηκε επίπεδο. Λοιπόν, θα τον βγάλω έξω, τον ήρωα. Να ανεβάζει. Α, εντάξει, δεν έχουμε προβλήματα στην δημοσία τάξη. Αλλά βάλω το εκεί να πάρουμε 5 ακόμα. Πόνους. Όταν βάλουμε ευγενή
μέσα σε ένα στρατηγικό θα με το δικό του τρόπο θα μειώσει το κόστος συντήρησης των στρατιωτικών μονάδων. 1, 2, 2, εδώ και εδώ. Ωραία. Είχαμε κάνει Noble. Επειδή πήγε φαίνεται στην πόλη, απόκτησε αυτό το bonus. Πάμε για χρήματα. Φιλοσοφία, ανοίξουμε φιλοσοφία. Α, βλέπω γενικά όταν ξεκινάς με τις Συστρακούσες έχεις κάποιες έρευνες ήδη ενεργοποιημένες. Αλλά αυτό που ξέχασα να κοιτάξω είναι ότι σύντομα θα έχω πρόβλημα με την... Όχι, εντάξει, με την κουλτούρα. Ανεβαίνει η ελληνιστική κουλτούρα στην επαρχία της Σικελίας, δεν θα έχουμε θέμα. Δεν χρειάζεται να στήσω κανένα ναό. Αναβαθμίστε θέλουμε. Έχουν εκείνα αρκετές έρευνες σε σχέση με ένα απλό χάρτη εκστρατείας. Πάλι το αυτό, ναι, γιατί θα χρειαστώ για πολυλογίες. Λοιπόν, θύμισε μου τώρα. Corruption. Κουλτούρα, industry. Δεν έχουμε προβλήματα ούτε στη δημοσιακή τάξη. Αναβάσουμε το φαγητό αναγκαστικά. Και το μπόρο είναι καλή ιδέα, αλλά είναι γενικό το bonus στην επαρχία. Πάλι για φαγητό. Καθώς άμα έχουμε πλεόνασμα φαγητού, άμα έχω απώλειες, χρειάζονται κάποιοι γύροι. Έτσι ώστε εδώ, εσύ πας μέχρι εδώ, εσύ πας μέχρι εδώ, εδώ. Για να μην χάνε και τους πόντους εμπειρίας τους οποίους θα κέρδιζε. Όσο πράκτορας βρίσκεται στο στρατό του στρατηγού μου, παίρνει πόντους εμπειρίας. Εδώ, εσύ κάτσε εδώ. Κανονικά η Λιβύη πρέπει να έχει αποκτήσει αρνητική συμπεριφορά μαζί μου. Δεν έχει αποκτήσει. Σε δύο γύρους θα φτάσω στην Αφρική. Εσύ ανεβάζεις το ηθικό της επαρχίας με τις μάχες που έχει κάνει το παρελθόν. Δεν θα κάνεις καμία κίνηση, ούτε αυτό. Βάλ το πονηριά. Εδώ να... Εντάξει, είναι λίγο βαρύτο στην αρχή. Εντάξει, διάλεξα το κράτος το οποίο είναι μόνο του στη Σικελία και... Δεν θα διαλέξω να πολεμήσω με τους Ρωμαίους κατευθείαν. Διότι θα έχω δύο εχθρούς στην αρχή. Μπορεί σιγά σιγά κούτσα κούτσα να έρθουν με το μέρος μου οι Καρχιδόνοι, μόλις κάνω πόλεμο με τους Ρωμαίους. Αλλά επειδή είναι legendary δεν ξέρω τι μπορεί να μου τύχει, γι' αυτό θα παίξω επιφυλακτικά. Όπως η αυθεντικότητα του παιχνιδιού, όπως και η ιστορία θα το προχωράγε. Έγιναν στρατολογήσεις, δεν θα κάνω στρατολογήσεις ακόμα. Ανέβηκε ο Ευγενής. Ναι, ο Ευγενής ανέβηκε. Επίπεδο. Και Ευγενής ανέβασε την πολιτική σμήγη κουλτούρα της επαρχίας. Δυστυχώς αυτός ο στρατηγός δεν είναι για να συντηρεί στρατό. Και ο κατάσκοπος πήρε ένα επίπεδο. Κατάσκοπος εδώ. Πονηριά στο κατάσκοπο. Συνεχίστε κάτω για να επιτεθείτε. Θα δηλώσω πόλεμο με τη Λιβύη έτσι ώστε να μην επιτεθώ απότομα και πέσει το πολιτικό προφίλ μου. Welcome. Ό,τι θέλετε και να λες, δυστυχώς κάνω πόλεμο. Οπ! Και έχουμε εχθρούς μας τους Καρχιδόνιους, διότι επιτέθηκα στους συμμάχους τους. Λοιπόν, εδώ άφησα κάτι. Εδώ στρατηγικός βλέπουμε ότι... Κάτσε ρε παιδιά, άδος. Α, δεν είναι ο στρατηγός. Ευγένης πήρε την επίπτωση. Άρα δώρο άδωρον και που τον έβαλα μέσα. Ωραία, κάτσε έξω. Έξω Ευγενή.
μέσα ήρωα. Κάνει εκπαίδευση το στρατό, δεν πειράζει. Αν θέλει να βγαίνει έξω να ανεβάζει το... τους φόρους. Έλα, μπερδεύομαι. Θα φτιάξω άλλο ένα ναυτικό. Ναυτικό είπαμε, μπερδεύεσαι. Upkeep of land and ship units. Ωραία, αυτός είναι πολύ καλός για έξω. Βάλ' τον αυτό έξω. Σε πεντήρης και εξήρηση. Πιο ανθεκτική εξήρηση. Πεντήρης είναι με τοξότες. Όχι, πάμε για επίθεση. Λοιπόν, εδώ. Λίστα, δεν έχουμε ρε παιδιά. Για μάχη σώμα με σώμα. Ας όλοι τεξίρεις, πρέπει να βαθμίσω το ναυτικό, το λιμάνι. Εκατόν πέντε άντρες. Πάμε το ξώτης αναγκαστικά. Άστο. Στο παρόν έχουμε ναυτικό, δεν έχουμε. Κάτσε κοντά, έτσι ώστε μου σε επιτεθώ. Να είναι διαθέσιμη. Τώρα σε λίγο θα δείτε μάχη. Ο ήρωας ανέβηκε επίπεδο. Τι να το βάλω το ήρωα τώρα. Βάλω το αυτό. Παιδιά, ρε παιδιά, ποιος κάθεται σε αυτή την πόλη, γίνεται αδίστακτος. Ο οδηγός είναι. Δεν κοίταξε καν ποιος είναι. Ναι, ο οδηγός. Ωραία, θα αλλάξουμε το οδηγό. Επειδή το πρώτο trade που πήρε είναι αρνητικό. Ολθ κουλτούρα. Θα συνδυάσω την πόλη με ανάπτυξη. Κουλτούρα. Πάμε για ανάπτυξη. Τους έχω περίεργο εδώ. Είναι καινούργιοι οπλίτες. Πάει και το οπλίτες. Right goal. Ναι, κανονικά οπλίτες. Τώρα έχουν πιο μεγάλο δόρυ, πιο μακρύ. Στην εικόνα φαίνεται ίδιο. Απλά είναι πιο elite φαίνεται από έναν κανονικό οπλίτη. Πήραμε και Gravitas, δεν έχουμε προβλήματα στο... Α, έχουμε! Υπάρχει πολιτικό σύστημα εδώ. Ενώ στο Κέσσα στη Γαλατεία δεν είχαμε πολιτικό σύστημα. Άρχισε προς το παρόν. Είναι θετική κατάσταση. Πήγε ο βαρύς χειμώνας, ωραία. Εδώ κάτσε τώρα εσύ. Πατρόλ. Να μειώσουμε την πειρατεία αυτήν την επαρχία. Πάμε κάτω σιγά σιγά, στον επόμενο γύρο θα πολεμήσουμε εδώ. Στον επόμενο γύρο πάμε για απόβαση. Ακριβή είναι αργά μου το. Ακριβή είναι. Ωραία, έχουμε χρήματα. Πάμε, 4 δημόσια τάξη. Ωραία, αντέχουμε τα μειονεκτήματα που μας προσφέρει η αναβάθμιση. Έτσι ώστε θέλω να έχω διαθέσιμα ξυφοφόρους στα πλοία μου. Πάμε. Και πάμε για μάχη τώρα. Πάμε να πάρουμε τα πρώτα μας εδάφη στην Αφρική.
Κατάσκοπος. Πήρε μπόνους. Ναι, πήρε εμπειρία. Συνήθως... Βάλτε αυτό. Εδώ θα θέσω το κατάσκοπο. Αλλά δεν βλέπω εδώ πέρα να έχει άμυνα. Άραστε, έχουν παρατήσει την πόλη εδώ πέρα. Θα μειώσω τη φρουρά, δηλητηριάζοντας τα πηγάδια. Βγαίνω από στάση επί του συστάδιν, πλήστα χύτας, μπαίνω σε κανονική στάση και πάμε για να πάρουμε την πόλη. Λέω κι εγώ, το λιμάνι απάνω πήγα και κάτσα. Ωραία. Είχαμε κοντά και το ναυτικό, το οποίο θα μας υποστηρίξει. Εντάξει, η μάχη είναι εύκολα να βγει μου. Πάμε να δούμε λίγο μάχη. Παλικάρια, πώς είναι το stream ποιότητα για τα σχετικά. Τώρα θα μου πείτε και μέσα στο παιχνίδι πώς θα είναι. Δεν μ' άρεσε το εφέ του της ομίχλης, έτσι για να βλέπουμε απέναντι τι παίζει. Τα γραφικά που τα έχω βάλει. Το Extreme, ξέρω να κολλάει τώρα, προς το πάνω δεν κολλάει. Μπορεί πάνω στη μάχη να μου κολλήσει λιγάκι. Λοιπόν, πρέπει να αποφύγω την ναυμαχία. Όσο γίνεται, διότι τα πλοία στα οποία έχουν μπει, επειδή δεν είναι ναυτικό αυτές οι μονάδες, δεν είναι ναυτικές, δεν έχουν καλά πλοία. Είναι πολύ, πολύ χάρτινα. Θα κοιτάξω να πάω πολύ γρήγορα να αποβιβαστώ. Πάμε. Χάτε. Δεν είμαι για να μαχιά τώρα. Μόλις έρθουν οι ναυτικές μονάδες, ναι, ήρθαν οι ναυτικές μονάδες, αυτές μπορούν να κάνουν μαχιά. Οι ναυτικές μονάδες του εχθρού είναι εδώ. Είμαι σιγά σιγά εδώ. Θα κατέβει το πεζικό μου. Μου άνοιξε το tab του πεζικού. Δεν είναι μονάδες που έχουν αποβιβαστεί.
Πολύ μακριά δεν πήγα. Θα χρονοτριβήσω. Θα, τέλος πάντων, ναι. Αυτό. Ελπίζω να καταλάβατε. Δεν είχαν που να αποφασιστούν και μια στάσιμη. Δεν έχουν γρήγορη ταχύτητα αυτοί. Πάμε στο ναυτικό. Θα βάλουμε μπροστά το πολιορκητικό. Να ρίξει καμία καλή βολή. Θα τους κατεβάζω έτσι ώστε να εκμεταλλευτώ και να πάρουν εμπειρία η... το πεζικό μου. Απάτησα το τζέκ και γύρισανε on face. Μπερδεύω τα κουμπιά τώρα. Πάμε. Citizen cavalry! Tarantine cavalry! Tarantine cavalry! Follow riders at the double! We await your command! Advance at speed! Κουράστηκα, ακούγεται τι είναι. Σιγά σιγά πάμε.
Plutés ready? At the double! Ready and waiting! At speed! Orders! Quick march! Javelin men! And the doublers! At speed! Ready. At speed! Your orders! March! Fight, Hoplites! Stay in formation! Militia! General! At speed! Fight, Hoplites! Quick march! Tarantine cavalry! Riders, advance! Ready for orders! Πάμε στα συμφάλαγγας. Πάνε να χωθώ να πίσω, ρε. Τι έκανα εδώ, ρε. Έστειλε ωραίο πίτες, ώρα πίσω να πάνω. Να κουφάνει έτσι. Τον επικό ρε παιδιά. Πιστεύω ότι δείτε πως είναι επικό. Α ναι ρε, τι χάζος που είμαι. Ούτε καν κοίταξα. Δεν είναι επικό διότι ήταν μέσα στα πλοία. Τον έφυσα και πίσω. Λοιπόν. Understood. Orders.
Έτοιμη μάχη, τελείωσε η μάχη. Ξεκινήσουμε με απλή κατάκτηση. Δεν θέλω να έχουμε προβλήματα δήμοσια τάξη εδώ πέρα. Στρατηγός πήρε εμπειρία. Μόνο δεξιά εδώ το έδαφος δεν πρέπει να είναι διαθέσιμο. Δεν θα έχουμε πρόβλημα από δεξιά. Σε λίγο θα μου πετεθούν οι Λιβύοι από εδώ. Στρατηγός πήρε εμπειρία. Το κάνω ο Warrior. Έτσι ώστε να επιβάλλει, να προκαλεί φόβο στους εχθρούς. Θα γκρεμίσουμε αυτό το θρησκευτικό κτίριο. Θα στήσω το δικό μας θρησκευτικό κτίριο. Διότι δεν υπάρχει καθόλου ελληνιστική κουλτούρα στην περιοχή. Ωραία. Λιμάνι. Φαγητό. Έρευνα. Πάμε για... Upkeep, λιγότερο upkeep, όχι, μόνο στα πλοία εδώ. Πάμε για επόμενη αναβάθμιση του... του παράξου hoplites. Εδώ. Πρέπει να επεκτάθουμε κι άλλο κάτω αριστερά, θα φτιάξουμε κι άλλο στρατό για άμυνα. 7 δεν έχουμε, άρα πατάμε τέλος γύρου. Δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά λεφτά θα βγάλουμε. Καραμάντες. Είναι καραμάντες κάτω δεξιά, οι οποίοι είναι ουδέτεροι. Είναι ουδέτεροι, αλλά θα πάρω και τους καραμάνδες. Πάμε πάρουμε τα εδάφη τους. Έχουμε ένα στρατηγό ακόμα εδώ. Θα καλέσουμε ένα στρατηγό. Και είναι αυτός που δεν μ' αρέσει. Ας, θα μαζέψουμε λεφτά για το επόμενο στρατηγό. Θέλετε να ανεβάσω λίγο τον ήχο του παιχνιδιού ακόμα? Εμπόριο, ναι, δέχομαι. Δεν έχω σκοπό να πηγαίνω στους εμπόριων. Για δώσω μια ένταση στον ήχο του παιχνιδιού. Α, εντάξει, αρκετά ψηλά είναι. Λοιπόν, οι Λιβύοι θα μου κάνουν ντου καλό, βλέπω εδώ. Πολύ καλό ντου. Πάρα πολύ καλό ντου θα μου κάνουνε. Ο μισθοφόρος, τι έχει εδώ? Πολλούς τοξότες έχει. Ας το έτσι προς το παρόν. Άμα δηλητηριάσουμε αυτούς εδώ, να πέσουν οι δυνάμεις τους 63% που θα τα δηλητηριάσουν το στρατό. Να δηλητηριάσει το στρατό. Έτσι ώστε να χάσει κάποιες μονάδες. Αποτυχε ο κατάσκοπος. Ωραία, πολύ φτηνούς οπλίτες έχει ο εχθρός. Πολλούς ακοντιστές. Ωραία, έχω επικό, θα μπορούσα να πλάγιο χτυπήσω το ακοντιστές. Δέχεται attrition, δέχεται ζημιά ο εχθρικός στρατός, φαίνεται, επειδή μάλιστα δεν πρέπει να έχουν άλλοι πολλοί Λιβύοι. Όχι, έχουν. Έχουν δεξιά, κάπου εδώ δεξιά έχουν. Τι να κάνω. Άσο το πράγμα για άμυνα αυτούς. Δεν βγαίνω έξω, δεν με συμφέρει να πολεμήσω σαν να έχω το πεδίο. Δεν με συμφέρει. Ας γεμίσουν λίγο μονάδες μου εδώ πέρα. Για να σε δέχονται ζημιά οι εχθρικές μονάδες.
is. Soldiering, it's a good life. How can I serve you? Ready for battle. Κάνα μαλακία. Α, σε καλό είναι. Ποτέ δεν κακούν οι στρατού. Άμα θέλω τις μονάδες που έχω στρατολογήσει, μπορώ να τις απορρίψω. Στο δύο χρόνο του στρατού μου. Και μειώνεται και, συντήρηση που... και, μειώνεται και τα έξοδα συντήρηση του στρατού μετά. Έρχομαι εδώ στο μου 10 δευτερόλεπτα. Δεν με χάλασε καθόλου. Λοιπόν, αυτή είναι η φρουρά το ναυτικό μου και η φρουρά του ναυτικού του λιμανιού. Πάμε για μια ζόρικη μάχη. Αυτή είναι η μάχη. Η προηγούμενη ήταν για τα γράβαλα. Λοιπόν, χάρτης. Δυστυχώς μετά ο χάρτης θα κρυφτεί για την legendary. Το ναυτικό θα μου έρθει από εδώ. Μια άμυνα βρίσκεται από εδώ. Εύκολα θα μου έρθει από δεξιά. Άρα θα πάω να φυλάξω το λιμάνι. Και θα κλείσω από εδώ. Επειδή έχει πολλούς ακουτιστές ο εχθρός, θα κοιτάξω να εκμεταλλευτώ τα κτίρια. Καλά, αυτή εδώ για τα γράβαλα, άσου εδώ. Ας όταν φαίνονται. Τα φυσικά εμπόδια παίζουν ρόλο στο παιχνίδι, διότι δεν βλέπει ο εχθρός τι συμβαίνει πίσω από κάποιο φυσικό εμπόδιο, βουνά, κτίρια και τα σχετικά. Να σας κάνω εσάς εδώ, δεν πάω να πνιγείτε όπως είστε μόνοι σας. Τα λεφτά κτίρια. Our reinforcements have arrived. And help in our defense. But we mortals must do our parts as well. Fight with honor, and all will be well.
Λοιπόν. Που πάμε ότι έρχονται από εκεί. Κατεβείτε εδώ. Μου έρθουν από εδώ. Θα μου έρθουν από εδώ. Θα χρειαστεί να κλείσω. Δεν θέλω να ανοίξω μέτωπο. Να το ανοίξω. Θα χρειαστεί να ανοίξω μέτωπο από εδώ. Θα στείλω πίσω το υπηκό. Άμα δεν το δούνε. Γρήγορο που πει να κάνουν πιο γρήγορα. Εδώ εχθροί έρχονται. Τι τους είδανε, τους είδανε. Πρέπει τους είδανε. Δεν βλέπω ματάκια από πάνω. Ο ελέφαντης, δεν τους πρόσεξα καθόλου. Δεν τους πρόσεξα καθόλου. Ναι, θα μου έρθουν από εκεί. Θα μου έρθουν από εκεί. Σφιχτείτε! Σύμπτυξη! Εντάξει, έστειλε... Εντάξει, έπεσε... Ο ελέφαντας που είχε τον στρατηγικό έπεσε πάνω, ξεσάρισα. Κρατάτε, κρατάτε... Πάνε αυτοί, ρε! Καλά. Τονίστε. Ωραία, θα φάω τις ακροβολήσεις από εδώ. Τι δείξω τη δουλειά έχουν εκεί. Ας τα ακούτε και βαράτε πως είσαστε. Ο στρατηγός. Εδώ δεν μου έχει τόπο τίποτα. Ωραία. Κατέχει εδώ. Flee the field of battle. This is a shameful display.
Ρε, βαράει στα πίσω εδώ πέρα. Ξαναμαζευτείτε. Πόμινε εφόδο, πάμε άλλη μία. Ουρ. Ωραία, έχονται κι άλλα από εκεί. Τι κάνω. Τοπικό πίσω, τοπικό πίσω. Γαμίσαμε τους ελεφάντες, τη γαμίσαμε. Το Pike. Pike, εδώ είναι. Έλα, πάρτε στα σύφαλαγκα, φάλαγκας, ναι, 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 έλα, 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 φορμάτε. Εντάξει, ωραία. Οι ελέφαντες πέσανε γιατί εντάξει, τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να τους κονταρεί. Αχ, τι έκανα, end. Συνέχισε, πάτησα συνέχεια. Οι ελέφαντες πέσανε γιατί πέσανε με τα μούτρα πάνω στα παλούκια με τις άρεσες. Τώρα, τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να παίξει τόσο έξυπνα, ώστε ένας παίχτης που θα κάτσει να στείλει τους ελέφαντες από πίσω η πλαγίως. Ο στρατός, ο οποίος πολέμησε προηγουμένως, ανέβηκε εμπειρία επίπεδο, σαν να λέμε. Όπως λέμε, η λεγιώνα των ξένων, η 8η λεγιώνα, η 7η, η στρατή στο Rome 2, ύστερα από εμπειρία μαχών και γενικά ύστερα από πολλές μάχες, αποκτάνε εμπειρία και σαν ομάδα, σαν μάζα, αποκτάνε κάποια μπόνους. Για παράδειγμα, αυτός στρατός είναι αυτός τον οποίον αποβιβάστηκα στην Αφρική. Θα τους ονομάσω... Δεν είσαι αναγκασμένος να τους ονομάσεις. Θα τους ονομάσω... Η κλανιά του δράκου. Ωραία. Αυτή τώρα είναι group και επειδή αποκτήσαν εμπειρία από τις δύο μάχες που έκανα, μπορεί να αποκτήσουν bonus. Bonus είπαμε. Enter. Είδες. Λοιπόν, μπορεί να δημιουργήσουν, να χτίσουν μεσαίου επίπεδου πληροαρκετικές μηχανές. Υποτίθεται πως αυτό γίνεται σε πολιορκία. 3% bonus στην επίθεση όλων των ακροβολιστών, όλων των μονάδων υποστήριξης. Ή 5% περισσότερη ζημιά από τις δωρατοφόρες μονάδες. Σπιαρ, δεν νομίζω να λέει και σάρισες. Σπιαρ, ναι. Και δωρατοφόρες και σαρισοφόρες. Επειδή έχω μεγάλο ποσοστό δωροδοφόρων, θα βάλω αυτό το bonus. Λοιπόν... Ανέβηκε ο Ευγενής, ανέβηκε επίπεδο.
Αυτό ανέβηκε εδώ, είπαμε, ο Ευγενής. Ας τον εδώ πέρα, θα κοιτάξουμε να ανεβάσουμε οτιδήποτε έχει σχέση με σήμερα στιγμή, ναι, σήμερα το Demistation. Αυτό είναι καλό, αλλά δεν μπορείς να το λεφτό εδώ που είναι. Σήμερα το Demistation. Ξέρετε, μου βγαίνει λίγο άχρηστος αυτός τώρα. Πάω το εδώ. Εσύ θα φύγεις, θα πας εδώ, αφού θα μειωθεί το κόστος συντήρησης. 866 ήταν πριν, 1001 πήγε τώρα, ωραία. Γλιτώσαμε 200 δινάρια. Ανά έτος, ανά γύρο. Μου φέρετε τα έτη και γύρω εδώ πέρα στο ανήπα πρωτοπύλων, είναι 12 γύρω το χρόνο. Δηλαδή μετράνε μήνες. Για να δω εδώ. Έχουμε Οκτώβριο, άρα έχουμε 12 γύρους ανά μήνα. Έχουμε 12 γύρους ανά χρόνο, που σημαίνει ότι όλοι οι μήνες, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, μπλα 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 μπλα, εμφανίζονται στο παιχνίδι διαθέσιμοι και ανάλογα, π.χ. τώρα έχουμε Οκτώβριο, έχουμε το φθινόπωρο. Εντάξει, μόλις πιάσει ο χειμώνας. Α, τι λέω, με φθινόπωρο. Τέλος πάντων, χειμώνας είναι Οκτώβριος. Εντάξει, μην παράτε. Μετά θα μπει η άνοιξη και μπλα μπλα μπλα. Λοιπόν, εδώ καλά είναι, αλλά εδώ πάθα έχουμε θέμα σιγά σιγά. Θα μου έρθει και η καρχιδόνα. Κατάσκοπε. Όπως θέλει κατάσκοπο εχθρός. Και στο Legendary είναι λίγο ύπουλη η κατάσκοπη. Για δολοφονία δεν το βλέπω. Για manipulation το βλέπω. Αλλά πάμε για μια δολοφονία. Αλλά πριν πάμε για δολοφονία, κάτσε να δούμε τα στατιστικά του κατασκόπου. Έχει ζήλος. Αυτή η κατάσκοπος έχει ζήλος για αυτό που κάνει. Ξέρει καλά να δηλητηριάζει τα πηγάδια. Να μολύνει τα πηγάδια. Να δηλητηριάζει τα πηγάδια. Κάνινγκ. Μειώνει το κόστος συντήρησης. Χτυπάει και το ξυπνητήρα γιατί είχα βάλει να παίξω τον Ανίβα. Ψόφαγα να παίξω αυτό το campaign. Πονηριά. Μπόνους εδώ. Θα φέρω κάτω τον... Πού είναι, εσύ, έλα κάτω. Δεν μπορείς, κάτσε adventuring, γάμο του. Θα φτιάξω καινούριο εδώ. Λοιπόν, δεν έχω διαθέσει μάλλον. Συνεχίζουμε με το κατάσκοπο. Κάτι μου ξανεβεί η εμπειρία στη δολοφονία. 28% πιθανότητα να δολοφονήσεις. Και τραυμάτισε τον εχθρό. Enemy wounded. Core instant. Bon. Καλησπέρα κύριε μου Γαλιλαίος. Χαιρετώ και τους 12 που είναι online. Παίζω ένα παιχνίδι εκστρατείας από το νέο πακέτο ο Ανίβας πρώτο πυλών, που μπήκε σήμερα επίσημα στο παιχνίδι ROM 2. Και είχα αποθυμένο να παίξω με τις Σερακούσες και παίζω ένα legendary campaign, ένα χάρτη εκστρατείας με τις Σερακούσες. Λοιπόν, οτιδήποτε απορίες γενικά έχετε στο παιχνίδι και τα σχετικά, οτιδήποτε σας απασχολεί, μπορείτε να με ρωτήσετε. Τώρα μπορώ να βλέπω μέσω του παιχνιδιού τι γράφετε. Ας γράφει εδώ λαμπουρνέζικα. Ξέρω ότι κάποιος έγραψε κάτι και θα κάτσω να διαβάσω στο site τι γράφετε. Στο site λέω, ναι, στο κανάλι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Καλή δουλειά ο κατάσκοπος, τραυμάτισε τον εχθρό. Δεν πήρε όμως κάποιο bonus. Θα της δώσω μια ιδιαιτερότητα, ειδικότητα στον αδολοφονικό κόσμο. Σαν να μπαίνει η άνοιξη. Καλησπέρα, Τζίμι Σκαρά. Καλησπέρα, Δημήτρη Καρά. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ το παιχνίδι. Έχω τις Σερακούσες, κατέβηκα από τη Σικελία στα εδάφη, στις βόρειες ακτές της Αφρικής. Πήρα μια πόλη της Λιβύης. Και τώρα βλέπουμε η Λιβύη θέλει να μου
να πάρει τα ταφιδής πίσω. Ναι, τα κεφαλαία φαίνονται, ναι, ισχύει. Λοιπόν, θα βάλω και το φίλο μου το Μάνο στη κλίση. Στρατηγέ μου! Ωραία! Πες παλικάρι μου! Εδώ κάθομαι και σε χαζεύω και έχει... είναι δωρεάν αυτό, όχι ε? Όχι, αυτό κάνει δυστυχώς για 15 ευρώ. Έτσι πάνω στα κεφαλαία φαίνονται, μέσα φαίνονται και είναι τα κεφαλαία. Ωραία, ωραία μάχη ήταν αυτή. Η δεύτερη ήταν ζόρικη και με άγχωσε και λιγάκι, αλλά εντάξει. Το γύρισα λίγο, έφερα τις μονάδες που είχα αριστερά, κάτω αριστερά στην πόλη και τις πήγα πίσω για να καλύψουν το κενό που θα δημιουργούσαν. Αυτές τις μονάδες που είχες από εκεί πίσω αριστερά, νόμιζα ότι θα τις πήγαινες κυκλικά και θα τους έκανες πλαγιοσκόπηση. Ξέρεις, ναι, εδώ σκέφτηκα αυτό γιατί άμα έσπαγε το μέτωπο με τις τέσσερις μονάδες που είχα με τους δωρατοφόρους, θα μπαίνανε μέσα και μπορεί να πέρανε και το κεντρικό σημείο που είναι το Victory Point. Και επειδή γενικά οι δαρατοφόρες μονάδες παίζονται καλύτερα όταν είναι σε σύμπτυξη. Το ασβόλο να τρέχουν, να σπάνε, να φτιάχνουν σχηματισμό, δεν είναι τόσο καλή κίνηση σαν μονάδα. Άλλο να έχεις ξυφοφόρους. Αν έχεις ξυφοφόρους, τέστε να πίσω και κάνα πλαγιοσκόπηση. Αλλά οι οπλιτές είναι και να κρατάνε ένα σε σχηματισμό σε μια ευθεία και να πηγαίνουν εξής ομοιόμορφα. Μάλιστα. Πάντως ωραία μάχη ήταν. Πήρε βαθμούς παίζοντας το 12-42-15-16. Λοιπόν, πρέπει να συνεχίζω κι εγώ. Ο Μάνος είναι γνωστός streamer, youtuber και twitcher από το κανάλι των Greek Titans. Γενικά φτιάχνει καθημερινά, κάνει streams με διάφορα παιχνίδια. Έχει κάνει παλιά στο παρελθόν και παρουσιάσει του ROM 2 όταν βγήκε το παιχνίδι. Και θα κάνουμε και άλλες προσπάθειες στο μέλλον να παίξουμε μερικά multiplayer campaigns. Αν το κλείσει, πάμε να παίξουμε κατευθείαν. Πάμε, πάρε. Άμα γουστάρεις, εδώ είμαι εγώ. Αλλιώς συνεχίσεις για να δουν το παιχνίδι. Ναι, εδώ, θέλω και εγώ, ξέρεις, το περιμένω, σου λέω 4 μέρες θα τον Ανίβα να μπει. Θα παίξω λίγο τον Ανίβα, ναι. Ανίβα, αγόρι μου. Ανίβα. Λέει του μεταξύ ο Dark Dragon GR, λέει: Αλέξανδρε, πήρα καλύτερους βαθμούς από το πρώτο τρίμηνο στο σχολείο. Στο δεύτερο, λέει, παίζοντας Rome Total War 2 από 14,5 πήγα στο 15, από 14,2 πήγα 15,6. Από τη συγκέντρωση. Από τη συγκέντρωση. Ή μάθημα ιστορίας. Ξέρω εγώ, μάλλον έμαθα από το Rome Total War διάφορα πραγματάκια, τον οποίο το βοηθήσανε στο σχολείο και ανέβηκε. Αν και, παιδιά, θα ήθελα να αναφέρω ότι η CA που έχει φτιάξει το παιχνίδι προσπαθεί να είναι αυθεντική στην ιστορία παρά ιστορικά ακριβής. Υπάρχουν πολλές φορές κάποια σημεία στην ιστορικότητα του ROM 2 που δεν είναι τόσο σωστά. Εντάξει, είναι κάποια πράγματα που κάθε ιστορικός δεν μπορεί να τα πει με ακρίβεια και όσο μπορούν σε ένα παιχνίδι προσπαθεί και η Creative Assembly όσο να προσφέρει όσο και πιο πολύ αυθεντικότητα στο παιχνίδι που δημιουργούν. Τώρα να μου πεις, 6 μήνες και δεν είχαν βάλει στη Σιρακούση τύχη. Ο ολόκληρος Αρχιμίδης έκανε ολόκληρη διαδικασία με τα τύχη και και τις φωτίες σχετικά. Τέλος πάντων, εντάξει. Υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα όπως ο κολοσσός της Ρόδου που έκανε 6 μήνες να μπει στο παιχνίδι. Ναι, έλαντε. Έλαντε τον κολοσσό μας. Άντε τώρα, γατάκια. Αλλά τζιτζι, μια χαρά είναι. Μια καλησπέρα σε όλα τα παιδιά που είναι μέσα, είναι 16 άτομα. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ θα κάνουμε. Θα αντέξουμε. Πράφερο στρατό από πάνω. Ναυτικό. Δυστυχώς εδώ δεν έχουμε καλό λιμάνι. Θα φτιάξουμε νέες μονάδες ναυτικού. Το λιμάνι δεν αναβαθμιστεί ακόμα. Φτιάξουμε μερικές μονάδες για. Χρήματα δεν έχουμε. Τι να φτιάξω. Και εντωμεταξύ ο χάρτης είναι μόνο αυτό που φαίνεται. Μικρός χάρτης. Ναι, είναι εξαιρετικό. Είναι πιο σύντομος χάρτης. Δεν είναι κανονικός χάρτης εξαρτίας. Έτσι ώστε να βλέπουμε το πλάνο του δεύτερου Κορχιοδυρακού πολέμου. Ναι, και να μην κρατάει πάρα πολύ χρόνο. Ναι, και για να μην είναι και 300-400 ώρων χάρτης. Εντάξει, είναι λίγο ταλαιπωρία να κάθεις τώρα να παίζεις 300 ώρες στο campaign.
Αυτό το είδαμε και όλα σήμερα μαζί με τον Γαλιλαίο στο Napoleon Total War, όπου μπορείς να παίξεις multiplayer campaign με τρία campaign τα οποία σου δίνει, μικρό, μεσαίο και μεγάλο. Δηλαδή έχει να παίξεις της Ιταλίας, να παίξεις της Ευρώπης και της... κάτι άλλο τέλος πάντων, δεν θυμάμαι το άλλο ποιο είναι. Ιταλίας, Ευρώπης, δηλαδή Αφρική. Ιταλία. Μα, ναι, μπράβο, νομίζω και Αφρικής. Το οποίο εντάξει έχει μία έκταση σαν χάρτης, αλλά είναι μια χαρά. Σε τι difficulty είναι, λέει ο Chris Monap. Παίζουμε στο Legendary. Τι παίζεις? Legendary, τέρμα. Δεν έχουμε ούτε χάρτη στη μάχη. Βασικά έχω αποθυμένο κάποια στιγμή, επειδή από το patch 5 έχω να παίξω, αλλά στο patch 5 ήταν πολύ εύκολο το παιχνίδι, η τεχνητή νοημοσύνη έκανε μεγάλες χαζομάρες και με τη βακτριανή είχα φτάσει στο γύρο 95 χωρίς ζόρι στο Legendary. Και πιστεύω ότι τώρα, στη φάση στην οποία βρίσκεται το παιχνίδι, είναι δύσκολο, πιστεύω, έτσι, δεν μου κάνει χαζομάρες, ποιο το κολλάει το AI. Απλά, στο Legendary, έχει κρυφές κυρώσεις, έχει κάνει πουστικές στο παιχνίδι. Θα σου στέλνω συνέχεια εχθρό, θα σου στέλνει κατασκόπους και πράκτορες. Υπάρχει μια επίπτωση στη δημόσια τάξη στις περιοχές σου. Δηλαδή υπάρχουν κάποια κρυφές μειώσεις στο παιχνίδι που σε δυσκολεύουν. Ναι, εντάξει, έχω διαβάσει στα forums της EA τι έχουν προσθέσει. Απλά και στο Legendary θα ξέρουμε ότι δεν έχουμε το χάρτη κάτω δεξιά στη μάχη και να μην ξέρουμε που είναι ο εχθρός. Διπλωματικά είναι πολύ πιο δύσκολο η διπλωματία, διότι δεν συμπιστεύονται για να γίνεται πιο δύσκολο το παιχνίδι. Εντάξει, είναι πιο δύσκολο. Και σου κάνουν καλύτερες συστάσεις μονάδων οι εχθροί. Δεν θα σου ρωτούν συνέχεια με μελίσια και φρουρές. Άσχετα πριν που οι άλλοι μου φτάνε με το δεύτερο επίπεδο τώρα το φόρουμ. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, εγώ αυτό που κάνω καμιά φορά είναι ότι προσπαθώ να προσυλλητήσω τους αντιπάλους, κατασκόπους, agents, διάφορους τέτοιους, να τους κάνω να τους προσυλλητήσω σε μένα. Άσχημα τα πράγματα. Άσχημα τα πράγματα, ξέσπασε πάνω όλοι. Στην κλανιά του δράκου. Έκλασε ο δράκος και ξέσπασε πάνω όλοι. Για δύο γύρους. Για δύο. Τι κούλο είναι αυτό, από πού και σπου τώρα. Τι είναι. Τώρα το να γίνει κάποιος λοιμός, κάποια αρρώστια σχετικά. Ιστορικά θα μπορούσε να γίνει μέσω εμπορίου. Πολλοί τρόποι υπάρχουν. Τώρα στο παιχνίδι υπάρχει σαν να προκαλεί ισορροπία στο παιχνίδι. Τα διζέσια αυτά, όπως και σεισμοί. Έχει σεισμούς μέσα. Κανιά φορά άμα παίξεις με τη Ρώμη, σκάει ο Βεζούβιος. Στην Ιταλία, μη μου κάνεις τέτοια τώρα. Σοβαρά μιλάς. Ναι, μη μου κάνεις τέτοια. Πες μου τι κράσαρε τώρα το παιχνίδι. Είδες, γιατί έκλασε ο δράκος. Έκλασε ο δράκος. Λοιμό προκάλεση, μου κράσαρε το παιχνίδι. Χάμισε τα. Καλό, καλό. Εντάξει.